Την επικαιρότητα σχολιάζει ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Προβλήματα σημειώθηκαν σήμερα στο σύστημα τηλεκπαίδευσης. Τι ισχύει με τη νέα ΚΑΠ και με τα ιστορικά δικαιώματα των αγροτών, διευκρινήσεις δίνει ο Σταύρος Βαβίας, δόκτωρ γεωπονίας μελετητής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος σχολίασε την επικαιρότητα. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος μίλησε για το lockdown, για την ερώτηση που κατέθεσε για την παραμονή στον Εύρο των αστυνομικών του προγράμματος Ασπίδα, για το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα δίκαια. Δύσκολη χαρακτήρισε την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για το γενικό lockdown στη χώρα ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος τόνισε όμως ότι ήταν απαραίτητο να γίνει με δεδομένα τα στοιχεία διασποράς της νόσου, αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων. Πήραμε τη δύσκολη απόφαση για ένα δεύτερο lockdown. Ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τον περισσότερο κόσμο, ούτε για εμάς είναι ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια πολύ μεγάλη αύξηση και στους διασωληνωμένους και στους θανάτους δυστυχώς, αλλά και στα ίδια τα κρούσματα. Φυσικά τα κρούσματα, η αύξηση των κρουσμάτων έρχεται και με την αύξηση των πολλών τεστ πλέον το οποίο γίνεται. Βλέπουμε μια καταγραφή η οποία έχει σε όλη την Ελλάδα έχουν μεγαλώσει τα νούμερα. Επίσης, πολύ μεγάλο νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας αυτή τη στιγμή έχει εκτεθεί στον ιό. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες καταλαμβάνονται πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα διστάσουμε να έχουμε θέση να προβούμε σε ένα δεύτερο lockdown. Κάτι το οποίο το αποφευχόμασταν όλοι και για λόγους οικονομίας. Αλλά αυτό το οποίο μας προτάσει το καθήκον είναι να προσέχουμε την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των πολιτών. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν θα θέλαμε να την πάρουμε, αλλά παρόλα αυτά, από την πρώτη στιγμή προτάξαμε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία και η ζωή των Ελλήνων. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα στήριξης όσων έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ανέφερε ο κ. Δερμεντζόπουλος. Βλέπω όμως ότι η κυβέρνηση παίρνει κάποια μέτρα στήριξης. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι αυτά τα μέτρα θα είναι στο 100% ουσιαστικά θα αποζημιώσουν τους ανθρώπους, αλλά θα προσφέρουν μια κάποια ανακούφιση. Και όποια λάθη γίνονται και όποιες παραλήψεις γίνονται, πιστέψτε με, καθημερινά συνομιλώ με τους πάντες, θα μεταφέρουμε αυτά τα ζητήματα, αυτά τα αιτήματα και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Δεν είναι τόσο πρωτόγνωρη κατάσταση όσο ήταν στην αρχή. Υπάρχει μια πεπατημένη. Γνωρίζετε, πολλοί κλάδοι έχουν δεχθεί πίεση και το λιανεμπόριο και η εστίαση. Όλοι οι άνθρωποι και η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική, εδώ και οι λογιστές. Θα ήθελα να το αναφέρω, γιατί μια ζωή μιλάμε φυσικά για τον νοσηλευτικό προσωπικό που στέκονται πραγματικά σαν ήρωες απέναντι σε αυτή την πανδημία. Υπάρχουν και επαγγέλματα τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και οι λογιστές είναι ένα επάγγελμα. Μιλάμε αρκετούς ανθρώπους από αυτούς. Όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες έχουν απορία τι γίνεται με τα μέτρα, πότε θα αρχίσουν να μπαίνουν οι επιστρεπτέα, η τέταρτη, η πέμπτη. Και αυτοί οι άνθρωποι νυχθημερών εργάζονται και πασχίζουν. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής για την παραμονή των αποσπασμένων αστυνομικών στον Εύρο με το πρόγραμμα ΣΠΙΔΑ, αναφέρθηκε ο κ. Δερμεντζόπουλος. Ξεκίνησα το πρόγραμμα αυτό το 2012. Με την προηγούμενη κυβέρνηση, βέβαια, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, αποδυναμώθηκαν, από όπως αποδυναμώθηκαν και οι περιπολίες, αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση από προεκλογικά, ακόμα σαν Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο λέγαμε, είναι ότι θα υπάρχει ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Η ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων την είδαμε πώς, με την επισκευή και κατασκευή του φράχτη πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καθώς αυτό ήταν που βοήθησε πάρα πολύ και στα επεισόδια πριν την Καθαρά Δευτέρα, με την ενίσχυση των περιπολιών, με την πρόσληψη συνοριοφυλάκων, με τον τεχνολογικό εξοπλισμό τον οποίο βοηθήσαμε και ακόμα πρέπει να φέρουμε ακόμα πολύ περισσότερο, με τη συνεργασία στρατού και αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρόγραμμα ΣΠΙΔΑΣ έχει να κάνει με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σαν αποσπασμένοι, άλλοι για ένα μικρό διάστημα, άλλοι εδώ 7 και 8 χρόνια βρίσκονται στην περιοχή μας, και αυτό το οποίο ζητάω είναι αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον είναι πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας και ζουν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας και οι οποίοι συνεισφέρουν αποτελεσματικά και αρκετά σημαντικά στην αποτροπή όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων μας, να δοθεί μια οριστική λύση. Καθώς μέσα σε εισαγωγικά είναι σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς έχουν και καταγωγή από την περιοχή μας, από τον Εύρο, βρίσκονται εδώ και 6, 7, 8 χρόνια εδώ πέρα και πιστέψτε με, ζουν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, το οποίο μία μέρα μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό τους και να πούνε επιστρέψει στην οργανική σου θέση. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω και με συγχωρείτε για το μεγάλο μονόλογο, είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουν βολευτεί αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Πραγματικά δουλεύουν αρκετά σκληρά
Και είναι αυτοί οι οποίοι συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη φύλαξη των συνόρων μας. Έχω βρεθεί το προηγούμενο διάστημα, λαμβάνω σε όλα τα απαραίτητα μέτρα τώρα, ειδικά και με τον κορονοϊό, με αρκετούς από αυτούς, αν όχι με όλους, μου έχουν εκφράσει την αγωνία τους. Έχω κάνει προσωπικές συναντήσεις με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοίδη, και συζητήσεις με τον Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Και πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε και μία λύση, έτσι ώστε να μονιμοποιηθεί η παρουσία τους στον Εύρο, που στο κάτω-κάτω εδώ πέρα έχουν συνάψει και οικογενειακούς και οικονομικούς δεσμούς με την κοινωνία του Εύρου. Θεωρώ ότι θα πάει καλά. Εγώ όφυλα και καθήκον μου ήταν να το καταθέσω και επίσημα σαν κοινοβουλευτική ερώτηση, καθώς συναντήσεις γίνονται πολλές και πρέπει να δούμε και την απάντηση του Υπουργού. Θεωρώ ότι η διάθεση από την πλευρά του Υπουργείου είναι θετική, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, το αντιλαμβάνονται και οι συνάδελφοί τους, καθώς και συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών και των σειροφυλάκων έχουν πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι αρκετά σύντομα θα έχουμε κάποια απάντηση. Ο κ. Δερμεντζόπουλος σχολίασε επίσης και το αρνητικό ενδεχόμενο να κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα δίκαια. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει με τους μετανάστες την καθαρά Δευτέρα, αυτό το οποίο εγώ έβγαινα και έλεγα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι η καλύτερη αποτροπή είναι η ανάπτυξη περιοχής. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Είδαμε πριν λίγο, το Σεπτέμβριο νομίζω ήταν, ότι η πρώτη διάθεση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν να κλείσει ένα ATM στον Πεντάλοφο. Με επικοινωνία με πάρα πολύ κόσμο το Πεντάλοφο, όφυλα και έκανα και εγώ μια επιστολή, στην οποία απευθυνόμουν όχι σε υπουργούς, απευθυνόμουν στην Τράπεζα Πειραιώς. Αποτελεί μια ιδιωτική επιχείρηση. Και θεώρησα ότι είναι απαράδεκτο, χωρίς να. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή μας, τα δημογραφικά προβλήματα, το ότι ο πληθυσμός είναι μεγάλο σε ηλικία, οπότε έχει πρόβλημα στη μετακίνηση. Θεώρησα απαράδεκτο το να κλείσει ένα ATM. Η απάντηση που είχα λάβει, και φυσικά μπορούμε να τη δημοσιοποιήσουμε αν θέλετε κιόλας, έχει να κάνει ότι θα εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από το κατάστημα των δικαίων. Και θεωρώ ότι είναι μια κοροϊδία ότι μου απάντησαν με αυτόν τον τρόπο και ύστερα από ένα χρονικό διάστημα ανακοινώνεται ότι πάει να κλείσει το κατάστημα της Πειραιώς. Εγώ αυτή τη στιγμή από την πλευρά μου, πέρα από το γεγονός ότι το θεωρώ απαράδεκτο και φυσικά δεν έχω πρόβλημα και να το πω σε όλους τους τόνους και παντού, φυσικά ήρθα και σε επαφή και με συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά νομίζω ότι πέρα από τις επιστολές, πέρα από το επικοινωνιακό φαίνεστε, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό το οποίο κάνω είναι προσωπικές επαφές με την ηγεσία της τράπεζας. Προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτή η ιστορία δεν γνωρίζω κατά πόσο οικονομικά τους έχει ζημιώσει, αλλά είναι λάθος για την κατεύθυνση την οποία έχουμε δώσει και εμείς σαν κυβέρνηση για την περιοχή μας. Μιλάμε τώρα για τράπεζες οι οποίες έχουν εγκεφαλαιοποιηθεί και έχουν κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο και στον Έλληνα πολίτη και θα πρέπει να τα συμπεριλάβει όλα αυτά υπόψη της ηγεσία της τράπεζας. Το έχω μεταφέρει αυτό, το έχω πει σε όλους τους τόνους με όλες τις διαθέσεις, είτε αυτές είναι ίσως και κάποιες φορές επιθετικές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ο καθένας να μπορέσει να πιέσει προσωπικά. Φυσικά είδα και την επιστολή του Δημάρχου, την οποία θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Εξάλλου την πρώτη επιστολή που κάναμε για τον Πεντάλοφο μαζί τη διαμορφώσαμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν καταλαβαίνουν. Και σας το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια που με κατέχει, ίσως επειδή είμαι μόνο ένα χρόνο πολιτικός και οπότε μιλάω λίγο διαφορετικά. Αλλά όταν εμένα μου απαντάνε στην πρώτη επιστολή για τον Πεντάλοφο ότι μην στεναχωριέστε, θα πηγαίνουν στα δίκαια να εξυπηρετούνται και μετά κλείνει το κατάστημα των δικαίων, θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν. Αυτό έχω διατυπώσει και το έχω μεταφέρει σε όλους τους υπουργούς τους αρμόδιους και φυσικά και στην ίδια ηγεσία της Τράπεζας Πειραιώς. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι η αρμόζουσα. Θα θέλαμε, αν επιθυμείτε κι εσείς, να κάνετε και ένα σχόλιο άσχετο με τα ζητήματα αυτά που αναφέραμε, που συζητήσαμε. Ένα σχόλιο για τις αλλαγές στην Προεδρία των ΗΠΑ. Ναι, είδαμε. Φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι μάλλον. Δεν είναι άσχετο, έχετε δίκιο, γιατί ειδικά αυτό το κενό το οποίο έχουμε δει να διαμορφώνεται ξέρετε, η Αμερική πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η παρουσία της διαμόρφωσε κάποιες ισορροπίες και το κενό το οποίο εξουσίασε, το οποίο υπήρχε αυτή την περίοδο, η προσπάθεια του Τραμπ να ασχοληθεί κυρίως με τα εσωτερικά του ζητήματα, αφιέρωσε ένα κενό στην Ανατολική Μεσόγειο, στο το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν και προκάλεσε αυτά τα που ήταν να προκαλέσει. Δεν είναι άγνωστο και δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος που το λέει ότι υπήρχε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου Τραμπ. Αυτό τώρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά πάει να αλλάξει. Γνωρίζουν όλοι, γνωρίζουν οι πάντες ότι ο νέος Πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται και πλέον νομίζω ότι δεν είναι επίσημο, αλλά όλοι αυτό λένε,
Ο κύριος Biden έχει πολύ καλούς δεσμούς με την Ελλάδα. Μόνο το ελληνοαμερικανικό λόμπι αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχει επισκεφθεί την Ελλάδα, ήταν υπεύθυνος για πολλά ζητήματα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο τον είχε επισκεφθεί και σαν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης μένει να δούμε φυσικά και το επιτελείο το οποίο θα διαμορφωθεί δίπλα του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ευελπιστούμε σε αυτό, καθώς θεωρώ ότι σαν πρώτο βήμα η εκλογή του θα βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, καθώς όλα είναι θέματα διπλωματίας. Δεν σημαίνει ότι βγήκε ο Biden πλέον, έχουμε τον μεγαλύτερο φιλέλληνα πρόεδρο της Αμερικής. Αυτό μένει να το δούμε. Φυσικά πρέπει και το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικοί μας ακόλουθοι να ενημερώνουν συνέχεια και να είναι οι γραμμές ανοιχτές και να επικοινωνούν, καθώς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, και αυτό το λέω υποθετικά, θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ένα κενό εξουσίας, γιατί αρχές Ιανουαρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος πρόεδρος στην Αμερική. Μέχρι τότε υπάρχει ένα κενό εξουσίας, στο οποίο ίσως ο πρόεδρος Ερντογάν να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό εξουσίας και να προσπαθήσει να προκαλέσει ένα νέο τραπέζι συζήτησης, μια άλλη διαμορφωμένη κατάσταση από αυτή την οποία υπάρχει. Εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε επαγρύπνηση και οι ενόπλες δυνάμεις, αλλά βλέπετε και ο Υπουργός Εξωτερικών ασταμάτητα είναι σε επαφές, πραγματοποιεί ταξίδια, έχει διαμορφώσει και η ελληνική κυβέρνηση αρκετά δυνατές συμμαχίες, βλέπετε Ισραήλ και Αίγυπτος. Την Τρίτη, αναμένουμε τον πρόεδρο Σίση από την Αίγυπτο να κάνει μια επίσκεψη εδώ πέρα στην Ελλάδα και να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν εν κατακλείδη ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καθώς, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, η παρουσία του κύριου Ερντογάν άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα η Τουρκία να προσπαθήσει να καταλήξει σε αυτό το χώρο. Και θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής έρχονται. Εγώ να ευχηθώ στον κόσμο κουράγιο και δύναμη. Δυστυχώς μας βρήκε αυτή η πανδημία. Θέλω να ένα μήνυμα ουσιαστικά ψυχραιμίας, να προσέξουμε τα μέτρα, να υπακούσουμε στα μέτρα, έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Στα προβλήματα του κεντρικού σερβερ αποδίδεται η πτώση του συστήματος τηλεκπαίδευσης. Σήμερα, για πρώτη μέρα, μαθητές και καθηγητές γυμνασίων και λυκείων προσπάθησαν να κάνουν μάθημα, όμως το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε. Για μάθημα ξεκίνησαν και μάθημα δεν έκαναν χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές την πρώτη μέρα της τηλεκπαίδευσης με κλειστά σχολεία. Το σύστημα έπεσε με χρήστες ή να συνδέονται με καθυστέρηση ή να μην συνδέονται καθόλου. Όπως ήταν αναμενόμενο, το σύστημα πέτυχε, το είχαμε προβλέψει. Εμείς ήμασταν πανέτοιμοι όσον αφορά τις προετοιμασίες που έπρεπε να γίνουν για αυτή την εργασία, αλλά δυστυχώς και πάλι το σύστημα, το Υπουργείο, η πλατφόρμα ήταν όλα ανέτοιμα. Το έχουμε ξαναπεί ότι το Υπουργείο μας δεν έκανε τίποτε όλο αυτόν τον καιρό για να προετοιμάσει τα σχολεία εν μέσω πανδημίας. Αυτό που ζητάμε είναι ξεκάθαρο, ότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει διαζώσεις διδασκαλία. Αυτό που ζητάμε είναι ανοιχτά σχολεία με τις προτάσεις που έχουμε κάνει. 15 μαθητές ανά τμήμα, υγειονομική προστασία, να ληφθούν μέτρα υγειονομικής προστασίας στα σχολεία μας. Και έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να κυλήσει η διαδικασία της εκπαιδεύσεως σωστά. Ο πάροχος πλατφόρμας WebEx έχει παράσει και διαβεβαιώσει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος και έχει δρομολογηθεί η πλήρης επαναλειτουργία του συστήματος. Προφανώς δεν θα ληφθούν υπόψη απουσίες σε περιπτώσεις που παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Σημειώνεται ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λειτουργεί κανονικά, όπως και όλες οι πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι καθηγητές είναι απολύτως προετοιμασμένοι για το μάθημα, δεν είναι προετοιμασμένα τα συστήματα του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι. Η κυρία Κεραμέως για άλλη μια φορά πιάστηκε με τα ξεδαστέα. Για άλλη μια φορά είναι ένα μεγάλο φιάσκο της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Παιδείας, διότι ως γνωστόν οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Στο μεταξύ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΤΑΛ με Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, αναφέρεται και στο μεγάλο ποσοστό αποχής των εκπαιδευτικών από τις πρόσφατες εκλογές. Οι εκπαιδευτικοί απήχαμε. Η συμμετοχή κατά μέσο όρο σε όλη την επικράτεια ήταν περίπου 7%. Ο νομός Εύρου ήταν πρωτοπόρος στην αποχή. Περίπου 3% εκπαιδευτικοί συμμετείχαν μόνο στις εκλογές. Άλλο ένα φιάσκο της κυρίας Κεραμέως, η οποία βέβαια δεν καταλαβαίνει τίποτα, έβγαλε μια ανακοίνωση και θριαμβολογεί.
Είναι ντροπή αυτό. Λυπόμαστε για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε. Ζητούσαμε καθημερινή μέρα, χωρίς αργία βέβαια, έτσι. Ζητούσαμε εκλογές με κάλπη όταν αυτό καταστεί δυνατόν και εφόσον, όπως γίνεται σε όλα τα σωματεία του δημοσίου τομέα. Σας θυμίζω ότι αυτές τις μέρες οι διοικητικοί του Υπουργείου είχαν διαδικασία εκλογική με κάλπες. Διευκρινήσεις για το τι ισχύει με τη νέα ΚΑΠ και με τα ιστορικά δικαιώματα των αγροτών δίνει μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση ο Σταύρος Βαβίας, δόκτωρ γεωπονίας μελετητής. Καθώς υπάρχει μια ασάφεια από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αγρότες περιμένουν κάποια επίσημη ενημέρωση. Μια συζήτηση για την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει σύμφωνα με δηλώσεις και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορύδη στο πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής που αφορά το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Την εκτίμησή του για το θέμα έκανε ο Σταύρος Βαβίας, δόκτωρ γεωπόνος και μελετητής. Η άποψη του Υπουργού συνδυάζεται με την απόφαση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση περί κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων. Τα ιστορικά δικαιώματα, για να αντιληφθούν όλοι, είναι ουσιαστικά η αρχή της κοινής αγροτικής πολιτικής όταν μοιράστηκαν τα δικαιώματα. Τα τελευταία 1,5 χρόνο έχουν γίνει αρκετές ημερίδες προ-κορονοϊού στην Ελλάδα, στην οποία αναλύθηκαν με ερωτηματολόγια αν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν αγρότες, μελετητές, γεωπόνοι, επιθυμούν τη συνέχιση των ιστορικών δικαιωμάτων. Η άποψη που εγώ προσωπικά παρακολούθησα 3 ημερίδες ήταν και στις 3 ότι θέλανε να καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώματα. Τι σημαίνει η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, για να μην φοβάται και ο κόσμος? Η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων σημαίνει ότι θα παίρνουμε τον μέσο όρο που αντιστοιχεί σε κάθε περιφέρεια, όπου περιφέρεια, δεν πάει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά η περιφέρεια, για παράδειγμα, οι αρρώσιμες καλλιέργειες ή οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε αυτά τα πλαίσια, για παράδειγμα, θα σας πω, νομίζω, στην προηγούμενη ΚΑΠ είχαμε αυτό το παράδειγμα, ότι η σταφίδα στην Κόρινθο κάποιοι είχαν δικαιώματα με 1.700 ευρώ και αυτοί θα έπρεπε να πέσουν στα 50 ευρώ. Για να πάμε όμως να κάνουμε μια εξειδίκευση στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν, η πλειονότητά τους είναι 15 με 20 ευρώ. Και κάποιοι που πιάστηκαν με αποκλειστικά βαμβακιού είναι γύρω στα 50-55 ευρώ. Άρα ουσιαστική μείωση στην περιοχή μας δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Ο αγροτικός κόσμος περιμένει την εξειδίκευση που γίνεται σε κάθε κράτος της Ευρώπης, καθώς τα δεδομένα από χώρα σε χώρα είναι διαφορετικά. Και την προηγούμενη φορά η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο όμως δεν το είδαμε να γίνεται απόλυτη πράξη στην περιοχή μας. Υπάρχει στο σχέδιο να υποκατασταθεί αυτή η κοινή αγροτική πολιτική ή να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα? Υπάρχει. Στα νέα δεδομένα της κοινής αγροτικής πολιτικής θεωρούμε... Να ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε την εξειδίκευση ανά κράτος μέλος. Για παράδειγμα, μιλάμε για οικολογικά σχήματα, δηλαδή ενδεχομένως να μην έχουμε το β' πυλώνα έτσι όπως τον είχαμε, το πρασίνισμα να μην το έχουμε, γιατί για παράδειγμα οι αγρότες μας τώρα παίρνανε τη βασική του ενίσχυση και το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα αυτή τη φορά να γίνει με χαρακτηριστικά οικολογικών σχημάτων, δηλαδή να καλλιεργούμε βιολογικές καλλιέργειες, να καλλιεργούμε με απονητροποίηση και με βάση αυτά εδώ πέρα να ξεκλειδώνουμε κάποια χρήματα. Αλλά σας ξαναλέω ότι μέσα στο επόμενο έτος, και λέω COVID, θα δούμε την ανάλυση πώς θα γίνει σε κάθε κράτος μέλος. Η νέα ΚΑΠ, η οποία προσανατολιζόμαστε να εγκριθεί, είναι μια ΚΑΠ η οποία θα έχει σαν βάση τα οικολογικά σχήματα. Η Ευρώπη γενικότερα σαν ένωση κατευθύνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, άρα θα οθήσει και τους αγρότες μας να χρησιμοποιούν πιο φιλοπεριβαντολογικά μέτρα και κατευθύνσεις. Άρα δεν ξέρουμε, φοβάμαι για παράδειγμα μήπως και αρκετά φάρμακα και λοιπάσματα δεν θα παίρνουν πλέον έγκριση.
Είχαμε και τέτοια προβλήματα και φέτος στην περιοχή μας που εν τέλει πήραν εγκρίσεις, αλλά φοβάμαι για τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει όσον αφορά τα φυλοπεριβαντολογικά μέτρα και την ανάλυση όσον αφορά τη βιωσιμότητα της κάθε εκμετάλλευσης, γιατί μπορεί να μην έχουμε τις ίδιες παραγωγές που έχουμε σήμερα. Ξεκίνησε η κατάταξη χιλιάδων νέων στις ένοπλες δυνάμεις. Οι νεοσύλληκτοι παρουσιάζονται, ενώ σε όλους πραγματοποιούνται τεστ κορονοϊού. Αν βρεθεί κάποιος θετικός, αυτομάτως οδηγείται σε ειδικό χώρο των στρατοπέδων, μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του. Μέλη του στρατεύματος είναι πλέον χιλιάδες νέοι οι οποίοι παρουσιάζονται στο στρατό. Η κατάταξη ξεκίνησε λίγο πριν οριστικοποιηθεί η αναμενόμενη αύξηση της θητείας στους 12 μήνες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατατάξεις του στρατού ξηράς. Μετά από πολλά χρόνια, λόγω της φημολογίας ότι ίσως είναι η τελευταία σειρά οπλιτών που θα υπηρετήσουν 9 μήνες, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοσύλλεκτους οπλίτες για να υπηρετήσουν τη σειρά του Νοεμβρίου. Η κατάταξη ξεκίνησε επί της ουσίας πριν από λίγες ημέρες, όταν σε 3 σημεία της χώρας άρχισαν να παρουσιάζονται οι εξαναβολείς για λόγους υγείας. Από σήμερα ξεκίνησε η κατάταξη σε όλα τα ΣΥΠΟ, τα σημεία υποδοχής δηλαδή και τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στη χώρα. Τους νεοσυλλέκτους πραγματοποιούνται τεστ για να μην υπάρχει διασπορά του κορονοϊού. Για όλους τους νεοσύλλέκτους οπλίτες υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και έχουν εξασφαλιστεί 10.000 rapid test στα οποία θα υποβληθούν οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Σύμφωνα με οδηγία του ΓΕΘΑ υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι για όσους καταταγούν και κάνουν το rapid test και βγουν θετικοί. Αυτοί θα παραμείνουν εντός των ΣΥΠΟ και των ΚΕΝ μέχρι ότου ξαναυποβληθούν σε τεστ, θα μπουν σε καραντίνα και αρνητικοποιηθούν. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία, νεοσύλλεκτοι οι οποίοι πριν την κατάταξή τους δηλώσουν σήμερα ή χθες ή τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι ασθενείς, αυτοί ενημερώνουν τις στρατολογικές υπηρεσίες και μέχρι να αρνητικοποιηθούν περιμένουν να λάβουν νέα ημερομηνία κατάταξης. Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στις μετακινήσεις, έχει προβλεφθεί ειδικό καθεστώς μετακίνησης για τους γονείς των νέων που παρουσιάζονται στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, έχει προβλεφθεί λόγω της καραντίνας να υπάρχει μετακίνηση των γονέων. Γονείς λοιπόν που μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους, δεν χρειάζεται να. Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί η κατάταξη θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και αρχές της επόμενης. Γονείς λοιπόν που θα φέρουν τα παιδιά τους δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουν και να στείλουν στο 13033 το σχετικό αριθμό, παρά μόνο με το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάταξης του νεοσύλλεκτου μπορούν να μετακινηθούν σε όλη την επικράτεια. Επίσης, πολύ σημαντικό, μόλις θα φτάσουν στα ΣΥΠΟ και στα κέντρα υποδοχής, στις πύλες των στρατοπέδων υπάρχει ειδικό κλιμάκιο το οποίο παραχωρεί βεβαίωση. Μπορούν να πάνε οι γονείς και να πάρουν μια βεβαίωση την οποία θα τη χρειαστούν οπωσδήποτε κατά την επιστροφή στον τόπο κατοικίας. Στις 9 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την επέτειο της κοίμησης του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι προστάτης του νησιού της Αίγινας και έχει καταγωγή από την Συλληβρία της Ανατολικής Θράκης. Στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας τιμάται ιδιαίτερα στον οικισμό του πύργου, όπου και το φερόνιμο παρεκκλήσει του. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στη Συλληβρία της Ανατολικής Θράκης, είναι Θρακιώτης Άγιος, λαοφιλής ιεράρχης, ποιμενάρχης και παιδαγωγός. Τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9 Νοεμβρίου. Είναι προστάτης του νησιού της Αίγινας, καθώς εκεί ίδρυσε τη Μονή της Αγίας Τριάδας, ένα από τα μοναστήρια της Ελλάδας που είναι εφήμητος εξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο για τα θαύματα που έγιναν εκεί. Στην Ορεστιάδα, στον οικισμό του πύργου, υπάρχει παρεκκλήση του Αγίου Νεκταρίου, κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη του. Φέτος οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και έτσι ο κόσμος, όπως επιβάλλουν τα περιοριστικά μέτρα, ήταν λίγος. Μας ο Θεός κατά το Μέγα Ελέγχο.
σου νεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνώ και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατών. Ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των τούνων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών, το αχήμουν αυτού του και των δούλων αυτού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει ειδική πλατφόρμα για τους κληρονόμους θανόντων, οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά. Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση ύστερα από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Έως τις 16 Νοεμβρίου θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικά, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Επίσης, σημείωσε ότι οι κληρονόμοι θα κληθούν να υποβάλουν την αίτηση για την χορήγηση των αναδρομικών ποσών των 11 μηνών Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016 με βάση ανακοίνωση που θα εκδοθεί με την οποία θα δίδονται οι σχετικές οδηγίες. Διευκρίνησε ότι η αίτηση για τα αναδρομικά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Όσον αφορά στην καταβολή των αναδρομικών στους κληρονόμους, είπε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι έως το τέλος του έτους και αναπληθυσμιακές ομάδες. Όσο πιο γρήγορα υποβάλλουν την αίτηση κληρονόμοι για την χορήγηση των αναδρομικών ποσών, τόσο πιο γρήγορα θα πληρωθούν, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.